Πάμε στον Νίκο Υποφάντη. Να, στο δικό του ρεπορτάζ. Βλέπουμε εδώ μια εικόνα που δεν μας αρέσει καθόλου. Κοιτάξτε τι μας έτυχε τώρα. Ναι, ναι. Προλαβαίνουμε να κάνουμε τον πλάνο στη γωνία. Το βλέπουμε αυτό το φορτηγό που μέρασε τώρα. Ναι, λοιπόν, βέβαια, το βλέπουμε, εορτής, το βλέπουμε. Αυτό το φορτηγό. Ναι, αυτό το φορτηγό μισθώθηκε από το Δήμο, την τοπική αυτοδιοίκηση, για να μαζέψει παντού. Είναι διάσπαρτα παντού. Κλαδιά και χόρτα. Είναι παρατημένα. Πλέον δεν μας κάνει καμία αίσθηση. Είμαστε από το πρωί εδώ. Το βλέπουμε αυτούς τους ορούς με τα κλαδιά, τα χόρτα, τις σακούλες, τα πλαστικά και ό,τι άλλο σκουπίδι υπάρχει παντού, σε όλη την περιοχή. Βεβαίως δίπλα από το δάσος, έτσι. Και τα σπίτια είναι στα 100 μέτρα. Ακόμα θέλω να σας πω ότι ακούμε τον ήχο από τα καναντέρ και τα ελικόπτερα 500 μέτρα από εδώ που κάνουν τις τελευταίες διαβροχές. Μισό λεπτό, αυτό είναι μία πηγή. Κλαδέψαμε, τα πήραμε και τα φέραμε. Τώρα, η άλλη πηγή, η άλλη βόμβα. Κοιτάξτε τι λέει εδώ, κοπή ψηλών δέντρων. Ναι. Λοιπόν, η άλλη βόμβα είναι αυτό που βλέπετε τώρα μέσα στο οικόπεδο. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Την πηγή του κακού, το βλέπετε αυτό το σωρό. Έχει καθαριστεί το οικόπεδο, μπράβο. Πάρα αλλά πολύ δεν ωραία. Τα έχουν πάρει. Έχουν μείνει στο κέντρο. Δεν τα έχουν πάρει, βέβαια. Έχουν μείνει στο κέντρο. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα από την εμπειρία σου πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ. Τι θα γίνει εάν ένα κουκουναράκι από τη φωτιά που είχαμε έχει και προσγειωθεί εδώ πέρα μέσα. Θα έχει μια νέα αιστεία. Φυσικά και αμέσως θα πάρουνε. Γιατί. Και σας λέω και πριν από λίγο ένα και το φορτηγό το οποίο περνούσε, μόλις σήμερα μισθώθηκε ιδιωτική εταιρεία από ό,τι μάθαμε στο Κουτσομπολιό στην περιοχή της Σταμάτας, προκειμένου να έρθει να μαζέψει όλα αυτά τα ξερά χόρτα τα οποία είναι παντού. Δεν μας κάνει καμία αίσθηση και δεν ξέρω ότι δεν κάνει καμία αίσθηση και στους κατοίκους. Δηλαδή, μόλις σήμερα και να πεις είπανε, ότι έπρεπε να δούνε την πυρκαγιά στα σπίτια τους λοιπόν, για να ξεκινήσει αυτό το οποίο έπρεπε να έχει γίνει ούτως ή άλλως το προηγούμενο διάστημα, αυτό το οποίο μας δείχνεις τώρα. Και σήμερα δεν φυσάει κιόλας, Νίκο. Θέλω να σου πω ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να. Φυσάει. Βέβαια, να είναι πολύ άσχημα για την περιοχή. Αν οι άνεμοι συνέχιζαν να πνέουν όπως έπρεπε. Κεντρικό δρόμο. Ναι, τώρα. Είμαστε στο κεντρικό δρόμο Σταμάτας Άνοιξης. Βλέπετε λοιπόν ένας από τους πολλούς ορούς. Έχουμε σταματήσει πόσες φορές, Βαγγέλη, 5 φορές, 6. Εδώ θα κάνουμε. Και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι γίνεται. Και εντός και εκτός. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μην απορούμε μετά γιατί κεγόμαστε τώρα. Πραγματικά σας λέω, εδώ και λίγη ώρα έχουν σταματήσει να επιχειρούν τα καναντέρ και τα ελικόπτερα. Τελευταίες διαβροχές οι οποίες κάνανε. Είναι πολύ είναι αποκαλυπτικό το διπορικό σου, Νίκο, για ακόμη μία φορά. Ούτως ή άλλως όλο αυτό το ρεπορτάζ σου θα το δούμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τσεκούρα. Να σε ευχαριστήσω πολύ προς το παρόν.